Είναι μια μεγάλη καινοτομία γιατί δημιουργήσαμε τρει καινούριε πύλε. Το τουριστικό μέλλον τη Καλαμάτα βρέθηκε στο επίκεντρο τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρο του Σωματείου Διάζωμα και πρωθυπουργό Σταύρο Μπένο με τον δήμαρχο Καλαμάτα, Θανάση Βασιλόπουλο. Βασική προπόθεση για την δημιουργία ενό ελκυστικού τουριστικού προϊόντο, όπω είπε ο κ. Μπένο, είναι η στήριξη τη προσπάθεια από τον επιχειρηματικό κόσμο. Σήμερα είναι μια συνάντηση εργασία. Είναι μια συνάντηση εργασία να βρούμε τα πατήματά μα. Να δούμε πώ σκέπτεται και ο Δήμο και τα στελέχη εδώ του Δήμου. Εμεί θα του μεταδώσουμε την εμπειρία μα και πιστεύω θα αρχίσουμε να δουλεύουμε μαζί να κάνουμε ένα οδικό χάρτη. Επιμένω όμω παράλληλα με τον οδικό χάρτη με τον κύριο Νίκα στην περιφέρεια. Το διάζωμα έχει εκφράσει την επιθυμία να συμβάλλει υποστηρικτικά στην προσπάθεια που ο Δήμο έχει ξεκινήσει για την ενίσχυση τη εξωστρέφεια και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος τη περιοχή. Γι' αυτό το λόγο θα αξιοποιήσει την εμπειρία που έχει δουλεύοντα χρόνια στη Μεσυνιακή Πρωτεύουσα. Ο Δήμαρχο Καλαμάτα με τη σειρά του παρακολούθησε την ενημέρωση και δήλωσε πω θα συνεργαστεί για το καλύτερο αποτέλεσμα. Είμαστε βέβαιοι ότι θα ακούσουμε μια πολύ σημαντική πρόταση, μια διαφορετική πρόταση και θα συνεργαστούμε για το καλό τη πόλη μα. Η συνάντηση έγινε ύστερα από επικοινωνία και με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, μια και ο κύριο Μπένο δήλωσε πω για να έχει επιτυχία η τουριστική προβολή τη Μεσυνιακή Πρωτεύουσα πρέπει να μετατραπεί σε προορισμό ολόκληρη η Περιφέρεια Πελοποννήσου.